Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά και σεβασμό σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο κανάλι του Hellenic TV εδώ στο Λονδίνο τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίο κύριου Αφανάσιο. Θεοφιλέστατε, καλωσορίσετε στο Hellenic TV και εδώ στο κανάλι μας. Ευχαριστώ θερμά και χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας και καλησπερίζω όλους τους αγαπητούς ακροατές. Να είστε πάντα καλά. Θεοφιλέστατε, αυτόν τον τελευταίο καιρό είχετε και μια περιπέτεια με την υγεία σας. Πώς αισθάνεστε τώρα, είσαστε καλύτερα? Δόξα τω Θεώ, είμαι στον τέταρτο μήνα τώρα μετά από την εγχείρηση. Έχω αναλάβει τα καθήκοντα μου και πάλι και δοξάζω τω Θεώ γιατί είμαι καλά και υπηρετώ το ποίμνιο όπως και πριν. Πάντα καλά, Θεοφιλέστατε. Κυρίες και κύριοι, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίο θα μας μιλήσει λίγο για την ιστορία εκεί που γεννήθηκε στην Κύπρο, να μας πει και μερικά λόγια για το χωριό του και πώς επέλεξε να μπει στη γερατεία, να φτιαλέξει την οδόν του Θεού για να χειροτονηθεί διάκονα, ύστερα ιερέας και μετά σίγουρα επίσκοπος. Θεοφιλέστατε, εσείς η καταγωγή σας είναι από... Έχω γεννηθεί σε ένα χωριό της Μεσαωρίας, το Μαραθόβουνο, ο οποίος μπορούμε να πούμε ήταν από τα κεφαλοχώρια της περιοχής. Και εκεί μεγάλωσα σε πολυμελή οικογένεια, γεωργική, τελείωσα το δημοτικό σχολείο στο χωριό και εν συνεχεία πήγα στη Λευκωσία, στο Πανκύπριο Γυμνάσιο, από το οποίο αποφύτησα το 1963. Μετά εργάστηκα σύντομο, μικρό διάστημα, στη Λευκωσία, ακολούθησε η στρατιωτική θητεία, εργάστηκα και πάλι μετά μικρό διάστημα και μετά είχα υποβάλει αίτηση και εντάχθηκα στην Ιερατική Σχολή Απόστολου Βαρνάβα της Κύπρου, από την οποία αποφύτησα μετά από 3 χρόνια και βράθηκα στο Λονδίνο, αφού είχα επικοινωνήσει με τον τότε Αρχιεπίσκοπο, τον αείμνηστο σήμερα Αθηναγόρα Κοκκινάκη, ο οποίος με κάλεσε και έτσι τον Αύγουστο του 1969 ήρθα και χειροτονήθηκα εδώ διάκονος στις 6 Αυγούστου ανήμερα στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στο παρεκκλήσιο της Αρχιεπισκοπής και πολύ σύντομα στις 10 του μηνός εδώ στο Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα ιερεύς. Ήταν Κυριακή 10 του μηνός. Στη συνέχεια υπηρέτησα στην κοινότητα του Cambridge 3 χρόνια. Όπου φίτησα και σε σχολεία για την αγγλική γλώσσα. Μετά από εκεί μετέβηκα στην Αθήνα, όπου φίτησα στην θεολογική σχολή μια τετραετία και επανέκαμψα και έκτοτε από το τέλος του 1976 μέχρι σήμερα υπηρετώ στην κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα. Παράλληλα και ως πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για κάπου σχεδόν 30 χρόνια τώρα. Θεοφιλέστατε, θυμάστε την πρώτη ημέρα που επήρετε τη μεγάλη απόφαση, την ευλογία του Θεού για να μπούμε, για να επιλέξουμε τον δρόμο της Εκκλησίας? Εννοείται πότε έκανα την απόφαση ή πότε χειροτονήθηκα? Πότε έκανες την απόφαση ότι πλέον είσαι παιδί του Θεού και θα επιλέξεις να διδάσκεις τη θρησκεία μας? Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι της στιγμής ή κάτι του αυτόματο. Ήταν κάτι το οποίο εκκολαπτόταν μέσα μου για πολλά χρόνια και ορίμασε, θα λέγαμε, στο τέλος μετά την στρατιωτική θητεία και ήταν σαν ένας καρπός όριμος που επερίμενε να τριγηθεί. Και όταν ήρθε η ώρα, προχώρησα και πήγα στην Ιερατική Σχολή. Επίσης, μια ερώτηση για το χωριό, εκεί που γεννήθηκες και μεγάλωσες. Τι θυμάσαι από αυτόν το χωριό? Θυμάμαι πάρα πολλά στοιχεία, γιατί ήρθα εδώ περίπου 25-25 και μισό ετών. Και διατηρώ ζωντανά στη μνήμη πάρα πολλά στοιχεία και από τη ζωή του χωριού, την εκκλησία, τους συλλόγους, τις συναναστροφές, τις εργασίες στα χτήματα, στα χωράφια, στα λόνια. Τα πάντα είναι ζωντανά στη μνήμη μου. Και τώρα σίγουρα, όπως είναι γνωστό και σε όλους τους φίλους τηλεθεατές, το χωριό είναι από κατοχή. Δυστυχώς είναι κατεχόμενο, ο ναός είναι κατεστραμμένος,
Το ίδιο συμβαίνει με το κημητήριο και όλα τα άλλα. Και πάρα πολλές κατοικίες, από ό,τι πληροφορούμε, έχουν κατεδαφιστεί. Η μεγάλη εκκλησία σε αυτήν την περιοχή, η ενορία σε αυτόν τον είναι προέκτη, χτισμένη πάνω σε λόφο, είναι αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία. Δυστυχώς την έχει χτυπήσει όλμος και έχει πέσει ο τρούλος του ναού. Ήταν μια από τις πιο μεγάλες εκκλησίες της περιοχής. Και αντιλαμβάνεστε ότι μετά από 36 χρόνια θα έχει υποστεί, σίγουρα εγώ δεν την έχω δει, από μαρτυρίες άλλων που έχουν μεταβεί, θα έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Ναι. Και αυτό δυστυχώς ήταν, την αφήγαν εκεί για να γεμίσει, για να πέσει. Είναι εγκαταλελειμμένη. Είναι ο στρατός. Όσα σπίτια ήταν γύρω-τριγύρω τα έχουν ρίξει με τους εξκαβέιτους, την πουρτώσεις. Θεοφιλέστατε, επαφές με την Κύπρο έχουμε συχνά, επισκέπτες την Κύπρο συχνά? Δεν την επισκέπτομαι πάρα πολύ, όχι γιατί δεν το θέλω, αλλά όταν δίνεται η ευκαιρία ευχαρίστως πηγαίνω. Μερικές φορές έχω βρεθεί στον Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία που κάνουμε σαν χωριό Μαραθόβουνος, στην εορτή του προφήτη Ηλία στις 20 του Ιουλίου, είτε την παραμονή που κάνουμε τον Πανηγικό Εσπερινό, και έτσι συναντιόμαστε με όσους το δυνατόν αρκετούς χωριανούς και τα λέμε και ανακαλούμε στη μνήμη πολλά στοιχεία του παρελθόντος. Αυτή την εβδομάδα, Θεοφιλέστατε, είναι και η εβδομάδα για το ελληνικό ραμμάτο. Σίγουρα γιορτάζουμε μια μεγάλη γιορτή, τους τρεις γεράρχες. Πες μας λίγο, πόσο σημαντικά είναι για τα παιδιά για να γνωρίσουν ποιοι είναι οι τρεις γεράρχες και τι ρόλο είχαν στα ελληνικά ράμματα? Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να πούμε λόγω του περιορισμένου του χρόνου, αλλά πολύ περιληπτικά μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τη νέα γενιά να γνωρίσει τις ρίζες, να γνωρίσει τους μεγάλους αυτούς και ξεχωριστούς Αγίους της Ορθοδοξίας, οι οποίοι υπήρξαν και αυτοί παιδιά, δεν γεννήθησαν μεγάλοι, ακολούθησαν σπουδές, είχαν συναναστροφές, είχαν χρήματα και περιουσίες και οικογένειες και όλα αυτά τα χρησιμοποίησαν κατά τον καλύτερο τρόπο, τα οποία τους βοήθησαν να αναδειχθούν και όχι να καταστραφούν. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ιός, θα λέγαμε με τα σημερινά μέτρα, δικηγόρου, δηλαδή τότε ρήτορα και από μια πλούσια οικογένεια. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν ιός επισκόπου, γιατί τότε οι επίσκοποι μπορούσαν να έχουν οικογένεια. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν ιός στρατιωτικού, αλλά ορφάνεψε ενωρίς. Τον προστάτευσε όμως η μητέρα του και στη συνέχεια εκείνος εκδίπλωσε όλους τους αγαθούς σπόρους που είχε μέσα του και το θρησκευτικό αίσθημα και ανεδείχθη εις τον γνωστόν Χρυσόστομο. Όλα αυτά χρειάζεται να τα γνωρίσουν σταδιακά η νέα γενιά, να τα εγκολπωθεί και να ωφεληθεί και από το παραδειγμά τους και από τα κείμενά τους, τα οποία είναι αθάνατα κείμενα. Και σήμερα έχουμε το πλεονέκτημα, το προνόμιο, όχι απλώς να έχουμε τα κείμενά τους, αλλά πολλά είναι μεταφρασμένα σε απλούστερη ελληνική γλώσσα και σε ξένες γλώσσες. Και έτσι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα γνωρίσει, μπορεί να θητεύσει, να μαθητεύσει κοντά τους. Καλώς. Και σίγουρα αυτόν που μας έχεις προαναφέρει, ειδικά με την νεολαία, για να μπορεί να διαβάσει, είναι και απλόν τώρα, είναι σε απλόν κείμενο, για να μπορεί και η νεολαία να διαβάσει αυτή την ιστορία για τους τρεις γεράρχες και το πλούσιο έργο που μας έχουν δείξει όλους και καθημερινά. Ειδικά με την οικογένεια, δίνανε μεγάλες συμβουλές για την οικογένεια και για την νεολαία. Και σε όλες βέβαια τις εκφάνσεις του βίου, σε όλα τα γεγονότα της ζωής συμμετείχαν. Επιστολές παραδείγματος χάρη προς τους Περθούντες. Όταν ο λαός επαναστατούσε, ο Χρυσόστομος ήταν εκεί για να τον προστατεύσει, να τον καθοδηγήσει, να τον διαφωτίσει. Δεν άφηναν περίσταση και περίπτωση του βίου του λαού, του μνημείου, από την οποία να απέχουν.
η φτώχεια που υπήρχε στις ημέρες του βασιλείου. Εγνώρισε, δεν υπήρχαν οι κοινωνικές υπηρεσίες όπως τις γνωρίζουμε σήμερα οργανωμένες, εγνώρισε την ευσπλαχνία, την αγάπη, την έγνοια του βασιλείου με την ίδρυση της βασιλιάδας. Και σε κάποια κλίμακα και οι άλλοι είχαν τα ίδια. Και έτσι οι χείρες, τα ορφανά, οι φτωχοί, τα νιάτα τα οποία ήταν απροστάτευτα, εγνώριζαν την αγάπη της Εκκλησίας, εξ ονόματος και την παρουσία των Επισκόπων. Θεοφιλέστατε, μια ερώτηση για την νεολαία. Εγώ που συχνά με χαρά πηγαίνω στην Εκκλησία καθημερινά ή στις Κυριακές, κάθε Κυριακή, στην Κύπρο που ζούμε ή εδώ στο Λονδίνο. Και βλέπω δυστυχώς ότι το πρόβλημα με την νεολαία. Πιστεύετε ότι η νεολαία έχει γυρίσει την πλάτη της προς την Εκκλησία? Όχι. Πιστεύω ότι η νεολαία θρησκεύει. Μπορεί να νομίζουμε ότι δεν θρησκεύει, αλλά θρησκεύει. Και εάν κανείς έχει την ευκαιρία να καθίσει να συνομιλήσει μαζί τους, βλέπει ότι πολλές φορές έχουν τόσα αγνά κίνητρα, έχουν διάθεση να ακούσουν, απλώς όπως οι μεγάλοι νομίζουν ότι η νεολαία δεν νοιάζεται, μπορεί και η νεολαία να πιστεύει ότι δεν νοιάζονται οι πιο μεγάλοι για αυτούς. Γι' αυτό χρειάζεται ένας συνεχής διάλογος, μια επικοινωνία, μια φιλία, μια σχέση, ώστε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα. Γιατί η πίεση της σύγχρονης ζωής πολλές φορές δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες είναι λανθασμένες. Δεν μπορεί ένας πατέρας ο οποίος εργάζεται και μια μητέρα τόσες πολλές ώρες και όταν τους ερωτήσεις λένε ότι τα κάνουν όλα για τα παιδιά τους, να μεταδίδεται το μήνυμα ότι δεν αγαπάνε τα παιδιά τους. Τα υπεραγαπάνε. Απλώς μπορεί να μην εκφράζουν αυτήν την αγάπη με τον πιο σωστό τρόπο. Δηλαδή, πέραν της εργασίας, χρειάζεται να διαθέτουν και στα παιδιά τους χρόνο. Να καθίσουν μαζί τους. Μπορεί να μην λένε και τίποτα. Να τις αναστραφούν. Να τα βλέπουν που παίζουν, που τσακώνονται, που διαβάζουν. Να τα ρωτήσουν πώς πάνε στο σχολείο. Τι πήραν χτες, σήμερα, αύριο. Τι βλέπουν. Αυτό το πράγμα εκφράζει ενδιαφέρον. Είναι πρακτικός τρόπος να εκφράζεις την αγάπη σου. Και αυτό βοηθά τα παιδιά και να μεγαλώσουν και να είναι ισορροπημένοι άνθρωποι. Και να μην είναι επαναστατημένοι. Και πιστεύω ότι από αυτό βγαίνει η ωφέλεια. Και εσύ, Θεοφιλέστατε, επίσκοπος Τροπαίου, και σίγουρα εδώ στο Λονδίνο έχετε μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες εδώ που έχουμε στην Παναγία και επίσης και στον Απόστολο Βαρνάβα. Και εσύ σίγουρα η επαφή σου, ειδικά με τα ελληνικά σχολεία που έχετε εκεί, τα μεγαλύτερα ελληνικά σχολεία που έχετε εδώ στην Αγγλία, πόσο σημαντικό είναι εσύ ο ίδιος για να μιλάς απλά με αυτά τα παιδιά για να μπορούν να καταλάβουν από τον επίσκοπο τους, από τον Θεοφιλέστατο τους, τι σημαίνει η Εκκλησία, τι σημαίνει σεβασμόν προς την Εκκλησία και τι σημαίνει πρέπει εγώ να πηγαίνω Εκκλησία κάθε Κυριακή. Πρώτα προσπαθώ και επιδιώκω να συναναστρέφω με τα παιδιά, να είμαι παρόν, να κυκλοφορώ μεταξύ τους. Πηγαίνω το πρωί που συγκεντρώνονται και κάνουμε μαζί την προσευχή. Τα χαιρετάω, τους λέω λίγα πράγματα, ψάλλουμε κάτι μαζί και αυτό γίνεται με όλα τα σχολεία που έχουμε σαν κοινότητα. Διότι έχουμε σχολείο το οποίο λειτουργεί Σάββατο πρωί, Σάββατο απόγευμα άλλο και τις καθημερινές, Τρίτη Πέμπτη δηλαδή, άλλο. Παλαιά είχαμε και Δευτέρα Τετάρτη. Αλλά τώρα τα παιδιά έχουν βγει αρκετά πιο έξω. Έχουν σκορπίσει το δικό μας πυμνίο σε όλα τα μέρη του Λονδίνου. Και έτσι έχουν ελαττωθεί κατά κάποιον τρόπο εκείνα που είχαμε. Κάποτε είχαμε φτάσει να έχουμε μέχρι 1.200 παιδιά. Σήμερα έχουμε 300. Δεν είναι λίγα 300 παιδιά. Είναι υπόθεση μεγάλη να μπορεί να φροντίσεις και να θρέψεις πνευματικά 300 ψυγές, 300 παιδιά τα οποία είναι οι αυριανοί πολίτες,
το αυριανό μέλλον. Μέσα στα πλαίσια και αυτής της μεγαλοπόλεως του Λονδίνου στην οποία ζούμε, αλλά και μέσα στην δική μας ομογένεια, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχουμε εκτός Κύπρου. Σημαντικό είναι αυτό και σίγουρα γνωστό και με σεβασμό τα έχουμε ακούσει αυτά. Όμως, Θεόφιλε, ειδικά στην παιδεία, που δεν τονίζουμε ότι η παιδεία μας, η νεολαία μας έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Όμως βλέπουμε συχνά σε όποιες κοινότητες επιλέξει οποιοδήποτε πιστός να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία την Κυριακή, δεν βλέπει παιδιά επίσης με τα ψαχτέρια. Δεν βλέπει παιδιά να βαστάνε τα ψαχτέρια τώρα. Δεν βλέπει παιδιά να πηγαίνουν στην εκκλησία για να πηγαίνουν εκεί στο ψαχτήριο για να μαθαίνουν να ψάλλουν. Πόσο ζημιά πιστεύετε ότι αυτόν τον καιρό που περνάμε τώρα, ειδικά με την νεολαία, θα μας δημιουργήσει στο μέλλον για τις εκκλησίες και για τις κοινότητες εδώ στην Αγγλία? Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι θρησκευτικόν όν. Και ειδικά σε μας, ό,τι και να συμβαίνει, εάν η οικογένεια καλλιεργεί μέσα στις ψυχές των παιδιών το θρησκευτικό αίσθημα, δεν έχει σημασία πόσο έκδηλο είναι, πόσο φανερό είναι στους πολλούς, είναι εκεί και υποβόσκει, όπως είναι μια στο κάρβουνο το αναμένο που είναι σκεπασμένο με τη στάχτη και όταν φυσήξει ο παραμικρός άνεμος φαίνεται ότι είναι αναμένο, και στις ψυχές των παιδιών η θρησκευτικότητα είναι εκεί. Αν το καλέσει η ώρα, τότε θα το φανερώσουν. Πολλές φορές δεν το αφήνουν να φανεί φανερά αρκετοί, γιατί δεν θέλουν να φανούν ότι είναι εντός εισαγωγικών καθυστερημένοι, όπως μπορεί να πούν μερικοί, αλλά στην πραγματικότητα θρησκεύουν. Εγώ όταν είχα περισσότερο χρόνο να διαθέσω εντός του ναού στις καθημερινές στο γραφείο, από τις συναστροφές που έκανα από αυτούς που περνούσαν, για να ανάψουν το κερί τους, για να καθίσουν 5 λεπτά κλπ. Και τους έδινα την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, έχω αρκετές εμπειρίες να πω. Και τώρα βεβαίως, δεν μπορώ να πω ότι έχω κόψει να συναστρέφομαι, αλλά από μια άλλη σκοπιά και σε διαφορετικά πλαίσια. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να καλλιεργηθεί μέσα τους η θρησκευτικότητα και όταν έρθει η ώρα εκδηλώνεται. Εξάλλου να το δούμε από την αρνητική σκοπιά. Δηλαδή τι εννοώ? Μερικοί οι οποίοι καταφεύγουν σε αιρέσεις, γιατί πηγαίνουν? Είναι από αδιαφορία? Όχι. Είναι από ενδιαφέρον. Είναι όπως τον νηστικό ο οποίος επιζητεί τροφή για να θρέψει τον εαυτό του. Και βεβαίως εάν βρει την κατάλληλη τροφή ωφελείται και μεγαλώνει σωστά. Εάν βρει την λαθασμένη τροφή παθαίνει ζημιάς. Και οι αιρέσεις είναι η λαθασμένη τροφή. Αλλά βεβαίως για να οδηγηθεί κάποιος εκεί φταίνουν διάφορες καταστάσεις στις οποίες δεν μπορούμε να ξανοιχθούμε και να τις αναλύσουμε τώρα, σε αυτό το σημείο. Θα επανέλθω όμως να πω ότι ο ρόλος της οικογένειας είναι σημαντικότατος και θα πρέπει από πολύ μικρή ηλικία να προσπαθεί να σπέρνει και να καλλιεργεί μέσα στις ψυχές των παιδιών όσον το δυνατόν το θρησκευτικό αίσθημα, όχι με φανατισμό, εντελώς φυσικά, με καλοσύνη, με αγάπη, δηλαδή τα παιδιά να βλέπουν στην πράξη των χριστιανισμών εφαρμοσμένων. Συγγνώμη. Βεβαίως. Και αυτά που σίγουρα μας έχεις αναφέρει πάνε σημαντικά. Θεοφιλέ, θα εφανκίξουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό και δεν θέλω να πούμε τέγια μεσφαία με νοχληθεί οποιοδήποτε. Εδώ στην Αγγλία, ή μάλλον όχι μόνο στην Αγγλία, οι Έλληνες της Διασποράς, όχι μόνο στην Αγγλία, όχι μόνο οι απόδημοι μας εδώ και στην Αμερική και στην Αυστραλία και πανταχού ελληνισμών, βλέπουμε ότι η ελληνική κουλτούρα σιγά σιγά μειωνώνεται. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι βλέπουμε τη σήμερα ημέρα γάμοι να γεννήσκονται και δεν είναι συνήθως και οι δύο Έλληνες, είναι
μειχτή γάμη. Ο ένας μπορεί να είναι Άγγλος, ο άλλος Αμερικάνος, Γερμανός, Τούρκων, Γκούδων, ό,τι είναι, χωρίς να ρωτήσουμε οποιοδήποτε πράγμα. Αυτό σε ενοχλεί, Θεοφιλέστατε? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είμαστε απόλυτοι σε αυτά τα πράγματα και ούτε φανατικοί. Εάν φέρουμε στη μνήμη το πρώτο κεφάλαιο του Καταπθέων Ευαγγελίου, θα δούμε μέσα στους προγόνους του Ιησού Χριστού όχι μόνον Ιουδαίους οι οποίοι εγνώριζαν τον αληθινόν Θεό, αλλά και ανθρώπους ειδωλολάτρες και πολύ αμαρτωλούς. Σε αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να είμαστε ποτέ απόλυτοι, ούτε να εξωστραγγίζουμε ανθρώπους και να δαιμονίζουμε ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Σωστά. Και ο χριστιανισμός είναι παγκόσμια πίστη. Λέει ο Χριστός ήρθεν εις τον κόσμο πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Έχει μια αποστολή ο χριστιανός και σαν πρόσωπο, σαν άτομο, σαν ιδιώτης, να μεταδίδει το φως του Ευαγγελίου. Κάποτε που μου υπέβαλαν παρόμοια ερώτηση, είπα ότι η πρώτη συνεδρία της Φιλικής Εταιρείας έγινε σε σπίτι Κυπρίας παντρεμένης μεγάλων. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να πούμε «Α, ο μειχτός γάμος είναι φωτιά». Όχι. Κάθε άλλο. Και αυτό είναι ακραίο, δεν είναι? Αυτό πολύ είναι, ακραίο. Για να το λέμε, είναι ακραίο, γιατί είναι όπως πολύ ακραίο. Ο Θεός είναι για όλους μας. Έτσι. Ούτε μπορούμε να συμπεριφερθούμε όπως έκαμε ο Ελεάζαρος στην Παλαιά Διαθήκη, που έκανε επανάσταση και άρχισε να κάνει φόνους για να σταματήσουν οι Ιουδαίοι τους μειχτούς γάμους κλπ. Όχι, τέτοια πράγματα ο χριστιανισμός δεν επαγγέλλεται. Σημαντικό αυτό. Επίσης, Θεοφιλέστατε, όταν ταξίδευα από την Κύπρο για εδώ στο Λονδίνο πριν μερικές μέρες και είδα ένα νεαρό παιδί και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι αυτό το παιδί, όταν το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να μπει στον αέρα, έλεγε και το Πάτερ ημών του και έβαλε και το σταυρό του και μου έκανε εντύπωση, όχι γιατί το έκανε αυτό, απλώς από το παιδί δεν φαίνεται ότι αυτό το παιδί είναι παιδί της Εκκλησίας. Και ύστερα που αρκετή κουβέντα με αυτό το παιδί, μου εξήγησε ότι στην Κύπρο έζουσα 20 χρόνια και δεν ασχολήθηκα με την Εκκλησία. Πάντοτε την αγάπη μου για την Εκκλησία την είχα, όμως λόγω ποδοσφαίρων, λόγω νυχτέρευση, λόγω στράτου, δεν είχα την ώρα να πάω σε Εκκλησία. Όμως τώρα ζω στο εξωτερικό και αν μην ξεχνούμε ότι στο εξωτερικό είναι η Εκκλησία που βαστά την κοινότητα. Είναι η Εκκλησία που βαστά τους Έλληνες της Ιασποράς, τους απόδημους μας. Είναι το κέντρο, είναι η μάνα μας, η Εκκλησία είναι εκεί για μας. Και πιστεύω ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό έχουν μια αγάπη προς την Εκκλησία και σίγουρα και με την κουλτούρα και σίγουρα με τις νηστείες μας. Πιστεύω ότι έχουν μια φοβερή αγάπη για την Εκκλησία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκείνοι που προσέρχονται και εκείνοι που δεν προσέρχονται, νοερά είναι παρόντες. Αυτό το αίσθημα μπορεί κανείς να το βεβαιώσει, ιδιαίτερα τις ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Επίσης κάτι που υπενήχθηκα προηγουμένως, θα το πω λίγο πιο φανερά τώρα, ο κόσμος γενικώς και ιδιαίτερα στο εξωτερικό που είμαστε πιο πολύ αναμειγμένοι με πολλούς λαούς και ιδέες και πίστης κλπ, δέχεται πολλές πιέσεις. Η νεολαία βομβαρδίζεται από ποικιλία ιδεών και πραγμάτων και ιδιαίτερα όσοι είναι ανέτοιμοι έχουν τις δικές τους αμφιβολίες, έχουν τα δικά τους ερωτήματα και πολλές φορές ταλαιπωρούνται εις το να προσγειωθούν, να προσαρμοστούν, να επιλέξουν τι τους ταιριάζει. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος, σιγά σιγά,
όσοι είναι υγιώς σκεπτόμενοι και καλοδιάθετοι, ευρίσκουν τον δρόμο τους. Και έτσι μπορώ να πω ότι έχω αρκετή και μεγάλη αισιοδοξία σε αυτό το κεφάλαιο. Θεοφιλέστατε, εσύ προσωπικά νοχλείσαι που ακούεις ότι για να πάρουμε μια υπόθεση στην Κύπρο και για ανθρώπινα δικαιώματα, ακούεις και ως 5 του Δεκέμβρη, η μέρα γέννησης του Χριστού μας, ότι οι λειτουργίες κόβονται την ώρα της Αγίας Κοινωνίας από τους λεγόμενους αστυνομικούς, λεγόμενους στρατιωτικούς εκεί στην Κύπρο. Και όχι μόνο για την Κύπρο, και για την Αίγυπτο. Είδαμε και όλοι παρακολουθήσαμε πλάνα, δυστυχώς, τι έγινε έξω από την Εκκλησία, από τον Ιερό Ναό της Εκκλησίας. Τι άποψη έχουμε, Θεοφιλέστατε? Κοιτάξτε, υπάρχει φανατισμός από πλευράς σήμερα αρκετών λαών οι οποίοι είναι οπαδοί του Ισλάμ. Αυτό δεν είναι μυστικό. Όλοι το γνωρίζουν, όλοι το ζουν. Αλλά στην περίπτωση της Κύπρου έχουμε, πέραν του φανατισμού γύρω από το Ισλάμ, τα γνωστά πράγματα. Θα πρέπει να κατανοήσουν οι Τουρκοκύπροι ότι εμείς δεν είμαστε οι εχθροί τους, δεν τους μισούμε, συνυπήρξαμε τόσους αιώνες και πρέπει να συνυπάρξουμε. Να ζήσουμε στον τόπο εκείνων που όλοι γεννηθήκαμε. Ειρηνικά. Γιατί πριν από το 1974, Θεοφιλέστατε, πριν από το 1974, είχαμε πάρα πολλά χωριά τα οποία και Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι ζούσαν μαζί και ο ένας βοήθαν τον άλλον. Θα σας πω μερικές από τις εμπειρίες μου. Ναι. Το 1953 επρόκειτο να γίνει ο γάμος της πρώτης μου αδερφής. Και ο πατέρας μου ήταν απασχολημένος με τα ζητήματα αυτά, είχαμε πρόβατα και μου λέει, κοίταξε, έχω καλέσει τον τάδε Τούρκο να προσέξει τα πρόβατα το πρωί και νομίζω να πας μαζί του, να είσαι κοντά, ώστε όποιος τον δει μέσα στα χτήματα μας, αφού θα είσαι μαζί, δεν πρόκειται να του πει κανείς τίποτε. Να μην νομίζει ότι είναι κάποιος ξένος, ο οποίος έβαλε τα πρόβατά του στη δική μας γη. Έτσι και έγινε. Ήμουνα όλη την ημέρα μαζί του, τραγούδαγε ελληνικά, το βράδυ πήγε στο γάμο και διασκέδασε, έφαγε, ήπια και λοιπά, τον δέχτησε χωρίς να του πει κανείς από τα μαύρα μάτια. Και εγώ σαν παιδί εκεί πέρα, 8-9 ετών, δεν αισθάνθηκα καμία ανασφάλεια. Και άλλοτε όταν ήμασταν μικρότεροι και αργότερα που προσέχαμε τα γνωστά μποστάνια, συναστρεφόμασταν με βοσκούς, μιλούσαμε και δεν νιώθαμε ούτε ανασφαλείς, ούτε εχθροί, ούτε ξένοι ένας προς τον άλλον. Εκείνοι ήταν μεγάλοι και εμείς ήταν παιδιά. Νομίζω ότι άμα θελήσουμε όλοι, μπορεί να επανέλθουμε σε αυτές τις όμορφες μέρες σε μεγάλο βαθμό. Σημαντικά είναι και αυτή είναι μια ευχή, μακάρι ο Θεός. Κάποτε είχε έρθει ένας ιερεύς από την Κύπρο, επίσκεψη εδώ, και έμενε στο σπίτι κάποιους ανθρώπους που ήταν φίλοι και ήταν Τούρκοι. Και ζήτησε να έρθουν να με δουν. Και τους συνόδευσε η Τουρκάλα και ήρθανε με την οικογένειά του και καθίσαμε στο γραφείο της Εκκλησίας και μιλούσαμε. Στην αρχή η κοπέλα, η Τουρκάλα, δεν ήξερε με ποιον έχει να κάνει. Και ήταν κάπως συγκρατημένη. Όταν ύστερα με άκουσε να μιλώ και να πω ότι μαζί με τον πατέρα μου πηγαίναμε στο τάδε χωριό, είχαμε φίλο τον τάδε Τούρκο και συναστρεφόμασταν, προτού φύγουν την ώρα που θα μας αποχαιρετούσαν, ήρθε πρώτη και μου φίλησε το χέρι. Διότι ένιωσε ότι δεν είμαστε εχθρικά διακείμενοι απέναντί τους. Σημαντικό είναι αυτό. Θεοφιλέστατε, δυστυχώς ο χρόνος μας έχει φύγει λίγο. Ένα τελευταίο μήνυμα από σένα σε αυτούς τους ανθρώπους που μας βλέπουν και στην Κύπρο και εδώ στην Αγγλία ή πανταχού ελληνισμού. Ένα μήνυμα για αυτούς τους ανθρώπους. Εύχομαι καλή δύναμη, φωτισμό πλούσιο και οι προσευχές των Αγίων που γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα των τριών ιεραρχών, να μας σκεπάζουν όλους, να μας φωτίζουν και να μας κρατάνε στην αγκάλη της Εκκλησίας
και του γένους του ελληνικού. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη. Να'στε, και καλή νύχτα. Να είστε πάντα καλά και σίγουρα επίσης ό,τι το καλύτερο για εσάς. Ευχαριστώ προσωπικά. Και σε εσάς για την πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν με ιδιαίτερη συγκίνηση που είχαμε εδώ μαζί μας τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπο Τροπαίο, τον κύριο Αφανάσιο. Σίγουρα αυτά που μας έχει πει ο Θεοφιλέστατος σημαντικά είναι, και σημαντικά είναι να τα ξαναδούμε και με τα παιδιά μας για να εξηγήσουμε στα παιδιά τι σημαίνει αυτά που μας έχει πει ο ίδιος. Από μένα τον Μάριον Καμιναρίδη, καλό βράδυ.